1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 112 νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό σήμερα στις κλινικές COVID των νοσοκομείων της Κρήτης και 20 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 16 διασωληνωμένοι. Σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ένας ακόμα ασθενής 56 ετών έχασε τη ζωή του το τελευταίο 24ωρο. 7.009 συνολικά τα κρούσματα χθες στη χώρα. Δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον κορονοϊό και να είμαστε ασφαλείς αν δεν εμβολιαστούμε όλοι, διαμήνυσε η Ιωάννα Παυλοπούλου, η καθηγήτρια παιδιατρικής, λοιμοξιολόγος και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντικό τον εμβολιασμό των παιδιών. Όπως εξηγεί η εμπειρία από προηγούμενα λοιμώδη νοσήματα, έχει δείξει ότι με τον επιλεκτικό εμβολιασμό, δηλαδή μόνο σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, δεν μπορεί να ελεγχθεί ένα νόσημα και μάλιστα αν αυτό οφείλεται σε ένα ιό πάρα πολύ μεταδοτικό που μεταδίδεται και αερογενός. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι επιτελείς τόσο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενών όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με τις επιπτώσεις της μετάλλαξης όμικρον και την αντιμετώπιση της από τα εμβόλια, διακρίνοντας βάσει των πρώτων στοιχείων ότι δεν πρόκειται για ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σε δήλωσή του, το ECDC αναφέρει πως μέχρι στιγμής όλα τα κρούσματα του όμικρον στην Ευρώπη, για τα οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ήταν είτε ήπια είτε εντελώς ασυμπτωματικά. Στην εβδομαδιαία επιδημιολογική επικαιροποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παράλληλα για την COVID-19, επισημαίνεται πως αυτή τη στιγμή κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον έχουν αναφερθεί σε 57 χώρες σε όλες τις περιφέρειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αποφασισμένο να κάνει την αναμνηστική δόση του εμβολίου, δηλώνει το 88% των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιαστεί, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας. Αντίθετα, ένα 8% δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να λάβει την τρίτη δόση του εμβολίου, είτε γιατί δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, είτε επειδή φοβάται για ενδεχόμενες παρενέργειες. Την ίδια στιγμή, 2 στους 3 Έλληνες γονείς δεν έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους έναντι της COVID-19. Εξ αυτών, μόνο το 33% δηλώνει ότι σκοπεύει να εμβολιάσει το παιδί του. Είναι συμπεράσματα της Πανελλήνιας Έρευνας Υγείας του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής υπό την αιγίδα και χορηγία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας που διενεργήθηκε το διάστημα 5 με 12 Νοεμβρίου. Τώρα, στην Κρήτη έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το διάστημα 1 με 6 Δεκεμβρίου έγιναν 28.948 ραντεβού για εμβολιασμό, 10.175 στα νοσοκομεία, 18.773 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ το διάστημα 1 με 6 Νοεμβρίου έγιναν 12.252 ραντεβού, τα 4.772 στα νοσοκομεία και τα 7.480 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στο Ηράκλειο, το 63% του γενικού πληθυσμού έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, ποσοστό που στους άνω των 20 ανέρχεται στο 81%. Τουλάχιστον την πρώτη δόση έχει κάνει το 66% του γενικού πληθυσμού και το 85% οι πολίτες άνω των 20. Στο Ρέθυμνο, που καταγράφεται η χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη, έχει εμβολιαστεί το 62% του γενικού πληθυσμού και το 81% των άνω των 20. Τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν κάνει το 66% του γενικού πληθυσμού και το 87% των άνω των 20. Μέχρι τέλος 7 Δεκεμβρίου τα επιβεβαιωμένα με διαγνωστικά τεστ κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη ήταν 38.436. Δραματικές οικονομικές συνέπειες παγκόσμια στους μήνες της πανδημίας, όπως διαπιστώνουν οι οικονομολόγοι διεθνούς κύρους. Σε έκθεση τους αναφέρουν πως οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Στις χώρες όπου δεν υπάρχει υγειονομική περίθαλψη, η κατάσταση είναι ακόμα δυσκολότερη. Η φτώχεια και η ανθρωπιστική κρίση και ο κοινωνικός αποκλεισμός καταγράφονται με τον πλέον δραματικό τρόπο και στην χώρα μας. Ανεργία, ακρίβεια, επιστροφή των συνθήκων εργασίας στο μεσαίωνα, παράλληλα με την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, πλήττουν ανεπανόρθωτα το εισόδημα των
Νίκο Κεριών και καθιστούν δύσκολη ακόμη και την έβρεση τροφής καθημερινά, σημειώνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, μιλώντας τον 984. Οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι στην αμιγώς τουριστική Ρόδο, με το 95% του πληθυσμού να ασχολείται με τον τουρισμό και μόνους ευημερούντες τους αριθμούς, τελικά σημειώνει ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Κρίση και πανδημία μας οδήγησαν σε ανθρωπιστική κρίση, στα χαρτιά για τον ίδιο όπως και για τους επιχειρηματίες, στο μεγαλύτερο μερίδιο της ενίσχυσης από την πολιτεία και της ανάπτυξης, για την οποία μιλάει η κυβέρνηση σε αντίθεση με τους εργαζόμενους, όπως λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου από τώρα έθιμνο, ο κύριος Γιώργος Λιόλιος. Οι συντάξεις ζουν παιδιά και εγγόνια στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό, σύμφωνα με την έρευνα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Έρευνας στις Περιφέρειες Κρήτης, δημοτικά διαμερίσματα στο Δήμο Ηρακλείου και κεντρικά νοτιοανατολικά της Κρήτης, στις φτωχότερες περιοχές του νησιού. 45άριδες, άνεργοι παιδιά, φτωχοί εργαζόμενοι, εκείνοι που πλήττονται περισσότεροι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει 25.000 ευρώ για τους σεισμόπληκτους στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Την Παρασκευή 10 του Δεκέμβρη, ο πρόεδρός του, Αντώνης Αυγερινός, θα επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές για να παραδώσει την επιταγή. Το εν λόγω ποσό συγκεντρώθηκε, ως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού, από τον κόσμο που έσπευσε να ενισχύσει τους σεισμόπληκτους. Ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Παιδιάδος το Σάββατο στις 6 στο Πολυκέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου για τις διαδικασίες σύστασης φυσικού φακέλου από τους ενδιαφερόμενους, αναφορικά με τη στήριξη τους από την πολιτεία, όπως επίσης τις αυτοψίες και την αρρωγή με τη βοήθεια μηχανικών και φοροτεχνικών. Στην Κρήτη σήμερα και αύριο, ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, έχει συσκέψεις και θα έχει συσκέψεις στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο και στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Κρήτης. Ναι, με παρατηρήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της περιβαλλοντικής μελέτης του Οδικού Τμήματος Χανίων Χερσονήσου, ζητώντας να υιοθετηθούν οι προτάσεις των φορέων και των επιμελητηρίων. Το επόμενο και τελικό στάδιο είναι αυτό της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, το οποίο αναμένεται να προγραμματιστεί μέσα στους επόμενους μήνες της νέας χρονιάς, ενώ η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το Οδικό Τμήμα Χερσονήσου Νεάπολης, που είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, αναμένεται στα τέλη του Δεκέμβρη. Στη Βουλή, από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, τα προβλήματα κτηματογράφησης στην Ελικαρνασσό και τα οποία αφορούν περιπτώσεις σκληρών αγροκτήματος για τους οποίους υφίστανται νομικά ζητήματα ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, αλλά και περιπτώσεις που το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε παραχωρήσεις δημοτικών κληροτεμαχίων σε ιδιώτες και άλλους φορείς, εξοφλήθηκε το τίμημα, αλλά συντάχθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας που δεν είναι νομικά ισχυροί, αφού το ελληνικό δημόσιο είχε την κυριότητα των συγκεκριμένων ακινήτων. Πολιτική εκδήλωση με θέμα εργασιακά δικαιώματα κατά την περίοδο της πανδημίας, ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, διοργανώνει απόψε στις 6 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, βουλευτής και τομεάρχης εργασίας κοινωνικών υποθέσεων, και Ανδρέας Νεφελούδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Στήριξη του Ανδρέα Λοβέρδου στον Νίκο Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο των έσω κομματικών εκλογών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ενδεικτικά: «Είμαι πολιτικός θέσεων, ουδέποτε έκρυψα τις απόψεις μου. Δηλώνω ότι αυτονόητα σέβομαι την πλειοψηφία της 5ης Δεκεμβρίου και πως στις εκλογές της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου θα ψηφίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την επισήμανση ότι έως την ανακοίνωση της παρούσας δήλωσης δεν είχα την παραμικρή επικοινωνία μαζί του». Παρατείνεται έως 31 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης στο πλαίσιο του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Ο μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έμφαση στην όρεξη όλων των εκκρεμωτήτων για μικρά και μεγάλα έργα, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, εξασφάλιση αναπτυξιακών επενδύσεων για τις τοπικές κοινωνίες από τα σχήματα που αναλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, προέταξε ως στρατηγική η νέα διοίκησή του. Θέτει δύο στόχο για το 2022 τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων να ανέλθουν στα 2,2 δις.
Η Ελλάδα βρίσκεται στους 10 κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς που εξετάζουν οι δυνητικοί ταξιδιώτες από τις σημαντικότερες αγορές της χώρας. Η καλύτερη θέση της Ελλάδας είναι η δεύτερη στην Ιταλική αγορά, ενώ είναι τρίτη στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας και πέμπτη της Αυστρίας. Παγκρίτη κινητοποίηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων Κρήτης στα Χανιά 14 του μήνα. 14 του Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι με τις συγκεντρώσεις τους σε όλη τη χώρα θα στείλουν το δικό τους αγωνιστικό πρόστιμο στην κυβέρνηση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Με χορηγία των Μινωικών Γραμμών, η Οριλά Κλινική του Πανεπιστημιακού απέκτησε ένα υπερόπλο, το προηγμένο σύστημα καθοδηγούμενης χειρουργικής, το οποίο και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη χειρουργική αντιμετώπιση και ασφαλή διεκπαιρέωση δύσκολων ενδοσκοπικών ρινοχειρουργικών περιστατικών. Αποτελεί ουσιαστικά ένα ανεπτυγμένο σύστημα διεγχειρητικής απεικόνησης υψίστης σημασίας για όλο το εύρος των πολύπλοκών οριλά επεμβάσεων, ενώ το Πανεπιστημιακό είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που γίνεται η απόκτηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών, Αντώνης Μανιδάκης, σημείωσε πως η εταιρεία από την έναρξη της λειτουργίας της έως και σήμερα έχει συνειδητά εντάξει στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού ένα ευρύ πρόγραμμα ποικίλων δραστηριοτήτων, πρωτοβουλειών και χορηγιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο, που συνδυάζουν την εταιρική ανάπτυξη με την πολύπλευρη κοινωνική εφημερία, πρόοδο και υγεία. Την παράταση της σύμβασης με συνολική χρηματοδότηση 8.218.000 ευρώ για την μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σχολικό έτος 2021-2022, συνυπέγραψαν Περιφέρεια και Υπεραστικό Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε χθες και σε δεύτερο βαθμό 60χρονος, ο οποίος το Μάρτιο του 2016 είχε πυροβολήσει θανάσιμα τον 58χρονο Ανδρέα Κανάκη στον Πιτζαριανό κοντά στο Καστέλι Ηρακλείου. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό και το επέβαλε συνολική ποινή ισόβιας κάθριξης συν 7 έτη. Απολογούνται αύριο στον ανακριτήριο Θύμνου οι δύο συλληφθέντες στο Μιλοπόταμο για τα δεδρύλια, τα 2.700 γραμμάρια κάναβη στο Καλάσνικοφ και τις σφαίρες. Συνάντηση σήμερα Βλάντιμιρ Πούτιν, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Σότσι της Ρωσίας. Επιτάπητος, διμερείς σχέσεις, ενεργειακή συνεργασία, συνεργασία στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας καθώς και οι διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις. Πολυμέτωπα πειρά κατά Κύπρο, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε δηλώσεις που πραγματοποίησε χθες. Στη Βουδαπέστη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν την ερχόμενη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της Συνόδου των Ηγετών των Κρατών του Βίζεγκραντ, ομάδα 4 χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, που πρωτοστατούν στην αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 222 ψήφους υπέρ έναντι 212 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το βράδυ της Τρίτης σχέδιο νόμου που θα επιτρέψει να αυξηθεί το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέρχεται σήμερα στα 28,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναγκαστούν να κηρύξουν στάση πληρωμών. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ. Παίζουν ΠΟΑ Ερμής Ατσαλένιου, Κανάρια Πήγασος, Άγιος Δημήτριος, Νέοι Ροδότου. Η αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ ανάμεσα στον Ανθεστίωνα και στη Μινωική μεταφέρεται από το Σάββατο στην Κυριακή 12-12 σύμφωνα με την ενημέρωση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Αλμυρός και Πόρος αγωνίζονται σήμερα στις 3 στο Ατσαλένιο στο εξαναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω κρουσμάτων στην ομάδα του Γαζίου. Βραδιά της κρίσης η αποψινή για την Μπαρτσελόνα που κινδυνεύει σοβαρά να βρεθεί εκτός Champions League. Η ομάδα του Σάβη πρέπει να κερδίσει απόψε στο Μόναχο την Bayern για να είναι σίγουρα στους 16. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Κρήτη. Ανέμια από μεταβλητές διευθύνσεις στα 6 με 7 αποφορέως στους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.